απόψινή μας παρέα. Και κοντά μας έχω τον στρατηγό, τον Γιάννη τον Μπαλτζόη. Στρατηγέ μου, καλησπέρα. Ανδρέα. Και τον πρέσβη, τον κύριο Γιώργο Πουκάμισα. Καλησπέρα, κύριε πρέσβη. Καλησπέρα, κύριε Μαζαράκη. Κύριε πρέσβη μου, ας αρχίσουμε από εσάς. Είναι γεγονός ότι την Ουκρανία την βιώσατε στο πετσί σας, που λέμε, γιατί χρόνια ήσασταν ο Έλλην πρέσβης, ναι, στην Ουκρανία, στο, ναι, Κίεβο. Ναι, ήμουν από 3 χρόνια, από τον αρχές Νοεμβρίου του 16 μέχρι Οκτώβριο του 19. Σε εποχή πάρα πολύ κρίσιμη, σε εποχή η οποία τα γεγονότα τα οποία βιώνουμε σήμερα τότε είχαν κάνει εντονότατα την παρουσία τους. Έτσι λοιπόν όλα αυτά πλέον που δρομολογούνται τα έχετε με τον τρόπο σας, ναι, 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 βιώσει αρκετά νωρίτερα. Μπορούμε να δούμε στην ουσία και από το μάτι πια του διπλωματικού τι ακριβώς συνέβη, λοιπόν, στην Ουκρανία. Ναι, ναι. Νομίζω ότι στην Ουκρανία έχουμε ένα γεωπολιτικό και γεωπολιτισμικό ρήγμα. Το γεωπολιτισμικό ρήγμα είναι αρχαιότερο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, και προκλήθηκε. Και ήθελα ναι, να το αναπτύξουμε. Ναι, ναι. Να μην πάω στα πολύ αρχαία χρόνια, διότι πρέπει να σας πω, λέω για τον Εύξεινο, ότι είναι η δεύτερη θάλασσα του ιστορικού μας προορισμού. Να, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα, μην πάω λοιπόν σε αρχαίες απικίες. Και είχαμε και άλλη μια θάλασσα. Αν υπάρχει χρόνος, είμαι στη διάθεσή σας. Και είχαμε λοιπόν, άλλη μια θάλασσα. Το 1988 έγινε το μαζικό βάπτισμα το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, κατά τις γραφές, των Ρος στο Δνήπερο, υπό τον Βλαδίμηρο, τον τότε πρίγκιπα του Κιέβου, ο οποίος παντρεύτηκε την αδελφή του Βασιλείου του Βουλγαροκτών, την Άννα. Λοιπόν, και ετέθη, που δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς η ημερομηνία αυτή, ακόμα και από τους ίδιους Ουκρανούς, τους σημερινούς. Εγώ προσπαθούσα να τους ξυπνήσω, χωρίς, νομίζω, θετικά αποτελέσματα. Λοιπόν, είναι, θα έλεγα, η μεγίστη πράξη της Ρωμαίων Βασιλείας. Ήταν η κορύφωση της πολιτισμικής διπλωματίας του Βυζαντίου. Έτσι τότε κάναμε, αυτό ήταν η έννοια, να το φέρω στα σημερινά, της soft power, της ήπιας ισχύως. Λοιπόν, κορύφωση μετά, και υπάρχει ακόμα στο κέντρο του Κιέβου η λαμπρή αυτή βασιλική, βυζαντινή, της Αγίας του Θεού Σοφίας. Είναι πραγματικά πλούτος. Παρελάβει εκεί όλο το αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μέσα στους κίονες, στους τείχους και στους τρούλους και τρουλίσκους αυτού του ναού. Λοιπόν, το 1240 όμως διαλύεται η χαλαρή αυτή ομοσπονδία των Ρος, διότι γίνεται η επέλαση των Τατάρων και τη χρονιά εκείνη καταλαμβάνουν το Κίεβο. Το κέντρο βάρους έκτοτε των Ρώσων και τα λοιπά μετατίθεται προς βοράν, στο Νόβγκοροντ και στη Μόσχα, η οποία μόλις είχε ιδρυθεί από Κιεβάνο πρίγκιπα, τον Γιούρι Ντολγκορούκη, δηλαδή τον Γεώργιο Μακρόχειρα. Λοιπόν, στη συνέχεια μεγάλο κομμάτι της σημερινής Ουκρανίας, που οι δικές μας, οι βυζαντινές γραφές την ονόμαζαν Μικρορωσία, αναφέρομαι στα χαρτιά, στα γραπτά που πρέπει να σώζονται και στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Λοιπόν, και η περιοχή καταλαμβάνεται
από την Πολωνο-Λιθουανική Commonwealth, τέλος πάντων κοινομορφία, συνήθως το μεταφράζουμε. Και επιχειρείται τρεις αιώνες αργότερα, την ίδια περίοδο ακριβώς που η Κωνσταντινούπολη δίνει στην, αποδίδει στην Μόσχα την πατριαρχική τιμή γύρω στο 1580-90, στη Δύση, στα εδάφη της σημερινής Δυτικής Ουκρανίας, αρχίζει και αναπτύσσεται η Ουνία. Δηλαδή τι γίνεται, ανήκαν ήδη στην Πολωνο-Λιθουανία, αλλά υπήρξε συγκεκριμένη πολιτική τον καιρό εκείνο, τους, θα έλεγα, εμπερίστατους Ορθοδόξους της σημερινής Δυτικής Ουκρανίας να τους πιέζουν να προσχωρήσουν και να γνωρίσουν το πρωτείο του Πάπα. Θα έλεγα ότι έτσι γεννήθηκε το πρώτο ρήγμα ψυχικό μεταξύ αυτών που σήμερα είναι Ουκρανοί. Γνωρίζουμε στη συνέχεια τη Δυτική Ουκρανία. Α, επίσης, ο όρος Ουκρανία δεν απαντά, όσο εγώ γνωρίζω, σε κείμενα πριν από το πρώτο μισό του 17ου αιώνα. Ήταν η κύρια έκφραση των τότε Ουκρανών, στην αρχή με μια αυτονομία, θα έλεγα, λειτουργική έστω, υπό την Πολωνία, ήταν η Ζαπορίζη Κοζάκη. Αυτοί ήταν πιστοί στην Πολωνία, αν και Ορθόδοξοι. Αυτοί δεν προσχώρησαν στην Ουνία. Μιλάμε για την περιοχή που σήμερα καλύπτει η Ζαπορίζια, πολύ γνωστή από τα δελτία ειδήσεων των τελευταίων ημερών, και οι υπέρυξες περιοχές της σημερινής Ουκρανίας. Αυτοί λοιπόν επανεστάτησαν. Αυτή είναι άλλη τομή στην ιστορία της, πολυτάραχη ιστορία του χώρου και της χώρας αυτής. Το 1648 έγινε μεγάλη επανάσταση αυτών κατά της πολωνικής εξουσίας. Διάφορες αφορμές. Και μετά από ένα αιματηρό πόλεμο, μια πολύ επιτυχημένη επανάσταση, ο αρχηγός της επαναστάσεως, ο Μπογκδάν Χμελνίτσκι, ο έφηβος Αντριάντας, του οποίου κοσμεί την κεντρική πλατεία του Κιέβου, μπροστά στην Αγία Σοφία, αυτός προσέδεσε το χώρο αυτό στην Τσαρική Ρωσία. Υπεγράφει μια συνθήκη λίγα χρόνια αργότερα από την Επανάσταση, 1854, μην σας λέω πώς λέγεται η συνθήκη, και έκτοτε η περιοχή αυτή έγινε de facto μέρος της Τσαρικής Αυτοκρατορίας, de jure δε από το 1690 και κάτι μετά, όλη η ανατολικά του Δνήπερου, Ουκρανία και η πόλη του Κιέβου έγιναν κομμάτι της, από το 1690, de jure κομμάτι του Τσαρικού κράτους. Δεν τυχαίο λοιπόν ότι κατά προτεραιότητα σήμερα επιχειρεί, έτσι φαίνεται τουλάχιστον, να καταλάβει την ανατολική όχθη, την αριστερή δηλαδή του ποταμού, ο Πούτιν και τα ρωσικά στρατεύματα, και την πόλη του Κιέβου. Όχι μόνο διότι είναι η πρωτεύουσα του κράτους. Δεν θέλω να υποτιμήσω καθόλου τη συμβολική σημασία που κατέχει αυτός ο χώρος, η μητέρα των ρωσικών πόλεων, όπως πολλοί τη λένε. Τελικά με τους τρεις διαμελισμούς της Πολωνίας που ολοκληρώθηκαν, ο τρίτος έγινε νομίζω το 1795, τότε έπαψε, τότε όλη η Ουκρανία ουσιαστικά, δηλαδή και η δυτική δεξιά, αν το πούμε αλλιώς, όχθη του Δνηπερού, δυτική Ουκρανία, ενσωματώθηκε και αυτή στην εντωμεταξύ τσαρική ρωσική αυτοκρατορία. Από το 1721 και μετά, λίγο πριν πεθάνει ο Μέγας Πέτρος, ονομάστηκε μια ρασίσκαγια Ιμπέρια, ρωσική αυτοκρατορία. Λοιπόν, και αυτός ο χώρος έμεινε, είχε ιδιαίτερη αυτοτέλεια και υπό τους τσάρους. Η αυτοτέλεια αυτή καταπατήθηκε ακριβώς την ίδια περίοδο που διαλυόταν, έγινε ο τρίτος αυτός διαμελισμός του πολωνικού κράτους, και έφτασε ο τσαρισμός μέχρι και την Βαρσοβία. Η σχέση λοιπόν της Ουκρανίας με την Ρωσία είναι πάρα πολύ στενή, αλλά υπάρχει όμως και μια σημαντική ιστορική σχέση με την Πολωνία. Έτσι. Γνωστά αυτά, δεν λέω κάτι, αλλά τα βάζω, ίσως προσπαθώ τουλάχιστον να τα βάλω σε μια σειρά. Όχι, είναι αλήθεια, και ομολογώ βέβαια ότι παίξαν και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο οι Χάζαροι. Μια και το είπατε, αφήστε με να έρθω λίγο πίσω, ναι. Οι Χάζαροι
ήταν ένα μεγάλο κράτος το οποίο προσπάθησε να εκχριστιανίσουν οι Βυζαντινοί, αλλά αυτοί προτίμησαν κατά την παράδοση, μάλιστα επί Κυρίου και Μεθοδίου έγιναν οι πρώτες προσπάθειες. Αυτοί προτίμησαν κατά την παράδοση, η ελίτ τους τουλάχιστον, να ακολουθήσει την μοσαϊκή θρησκεία. Ναι. Και η πρωτεύουσά τους, Σαρκέλ, κάπως έτσι λεγόταν, ήταν κάπου μεταξύ Ντόν, του ποταμού Ντόν και των εκβολών του Βόλγα. Δηλαδή κάπου μεταξύ Αζωφικής και Κασπίας, νομίζω πιο κοντά προς τον Ντόν. Και πραγματικά το κράτος των Χαζάρων υποχωρούσε κάτω από το κράτος των, και το διαδεχόταν σε μια περιοχή που επικαλυπτότανε, διότι οι Χάζαροι φτάνανε σχεδόν μέχρι το κατόπιν Κίεβο. Ναι, και επικαλυπτότανε το κράτος από τα Κνιαζάτα, από τα Πρικυπάτα των Ρώσων. Και απλωθήκανε σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Μετά, ναι, ναι, μετά με τους Χάζαρους, ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό. Έχουμε αυτή η παράδοση που διασώζει πρώτος ο Άρθουρ Κέσλερ. Έχουμε τους περίφημους Ασκενάζοι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν είμαι σε θέση να πω αν ιστορικά αποδεικνύεται, αλλά δεν έχει και ιστορικά, όσο ξέρω τουλάχιστον. Οι οποίοι ήταν και τα μεγαλύτερα θύματα της χιτλερικής κτηνοδίας. Ναι. Ξέρετε ότι στις πόλεις της Ουκρανίας του 20ου αιώνα, σε αρκετές πόλεις ο εβραϊκός πληθυσμός έφτανε στο 30%. Βέβαια. Είναι μικρότερες πόλεις όπου ήταν πλειονότητα ο εβραϊκός πληθυσμός. Μία από αυτές ήταν το Λβίβ. Το Λβίβ, ναι. Λβόβου στα ρωσικά και πολωνικά. Λβίβ για τους Ουκρανούς. Ναι, είχε πάρα πολλούς Εβραίους, ένας εκ των οποίων είναι ο μεγάλος σημερινός Ρώσος ολιγάρχης, ο Μιχαήλ Φρίντμαν, έτσι, επικεφαλής της Αλφα Μπάνκ. Το συγκροτήμα της Αλφα Μπάνκ είναι και μεγάλο άλλο συγκρότημα αυτό. Είναι ένας από τους δύο που απίφθηνε και μια έκκληση, ο άλλος νομίζω ήταν ο Ντεριπάσκα, τελευταία, στον Πούτιν να σταματήσει το κακό. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από τον Πούτιν, να μου επιτρέψετε να πω, για να σταματήσει το κακό. Ο Πούτιν το άρχισε, τουλάχιστον από τη Δευτέρα και μετά την Πέμπτη πριν 6 μέρες, αλλά για να σταματήσει πρέπει να συμφωνήσουν κι άλλοι. Λοιπόν, θέλετε να γυρίσω πίσω? Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ιστορικά η Ουκρανία ποτέ δεν έφτανε στον Εύξεινο. Ποτέ. Η ιστορική Ουκρανία δεν έφτανε στον Εύξεινο. Εκεί ήταν το χανάτο των Τατάρων με κέντρο την Κρυμαία. Ήταν, να το πούμε έτσι, απολυφάδια της Ταταρομογγολικής επιδρομής του 1240 και το χανάτο των Ταταρών κράτησε και αυτό περίπου την ίδια περίοδο, πάλι που η Μεγάλη Εκατερίνη προχωρούσε και προς Δυσμάς και προς Νότων. Και εξάλειπτε επίσης την τελευταία αυτονομία των Κοζάκων της Ουκρανίας και καθυπόταση το χανάτο των Τατάρων, όπου ζούσαν αρκετές χιλιάδες Έλληνες, απόγονοι του αρχαίου αλλά και του μεσαιωνικού ελληνισμού, και τους οποίους προσεκάλεσε λίγο με δέλεα, λίγο με πώς να το πω, δεν ήταν ακριβώς εθελοντικά, φαίνεται, υπήρχε και πίεση, και τους μετακόμισε στη Μαριούπολη, στην ενδοχώρα της Μαριούπολης, το μέγιστο κομμάτι των Ελλήνων της Κρυμαίας, γιατί υπάρχουν ακόμα αρκετοί, όχι πάρα πολλοί, 5,000 πάντως στην Κρυμαία. Λοιπόν, ήθελα να πω αυτό, ότι πράγματι δεν ήταν κομμάτι της ιστορίας. Και έτσι, όταν κατέβαινε η Εκατερίνη κάτω, δια του Ποτέμκιν κυρίως, ονόμασε την περιοχή αυτή Νοβορωσία και έδωσε ελληνικά ονόματα σε πόλεις που είτε υπήρχαν είτε κυρίως ίδρυοι αυτοί. Πολλές φορές με μια παρεξήγηση και μετατόπιση των αρχαίων ονομασιών. Στην αρχαιότητα ο Οδυσσός ονομαζόταν η σημερινή Βάρνα και έφτιαξε την Οδυσσό εκεί που ήταν παλιά ένα με τουρκικό όνομα, ένα πόλισμα, τέλος πάντων μια τοποθεσία. Αλλά και μετά έφτιαξε Σεβαστούπολη, που είναι η αρχαία Χερσόν. Η Σεβαστούπολη είναι η αρχαία Χερσόν. Χερσόνησος στα αρχαία χρόνια, Χερσόν στα Βυζαντινά. Και έφτιαξε άλλη πόλη στις εκβολές του Νήπερου,
που στασιάζεται ακόμα, αν την έχουν καταλάβει, δεν την έχουν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα σήμερα, και ονόμασε αυτήν Χερσόνα. Και είχαμε Μελιτόπολη και τα λοιπά, έτσι. Είδαμε μια, να το πω έτσι, ανάσταση ελληνικών ή επινόηση ελληνικών ονομάτων. Έτσι, η Μαριούπολης, πόλη της Μαρίας, και αυτή από το μηδέν, αλλά και αναβίωση, όπως είπα, ελληνικών ονομάτων, διότι η Θεοδοσία είναι παλαιά πόλη, παλαιά αποικία, και ιδρύθηκε πάλι με το όνομα Θεοδοσία. Και η Ευπατορία το ίδιο. Αυτοματικά το ονόμασαν Κέρτς. Δεν ξέρω αν είναι καν ρωσική, ίσως να είναι και αυτό από όλη πόλημα των Χαζάρων, των Τατάρων ως ονομασία. Αυτά, το 19ο αιώνα. Μα ίδια, ίδια η Ταυρίδα. Η Ταυρίδα, ναι, σωστά. Ήταν η αρχαία Ταυρίδα. Η Κρυμαία είναι η Ταυρίδα και οι Ρώσοι, οι αυτοκρατικοί Ρώσοι την ονόμασαν Ταυρίδα. Και το σημαντικό είναι ότι όλες οι πόλεις που υπήρχαν στην Αζοφική, αλλά και στη Χερσόνησο, ήταν ελληνικές πόλεις. Έτσι είναι. Αποικίες στις οποίες τις βρίσκουμε, ναι, από το 700-800-900 π.Χ. Θα σας πω ένα ανέκδοτο, αν μου επιτρέπετε, γιατί έχει κάποια, είναι χαριτωμένο. Ξέρετε, όταν υπηρετούσα στο Κίεβο, ανέπτυξα κάποιους δεσμούς εμπιστοσύνης με τον πρώην πρόεδρο, ο μόνος που έχει κάνει δύο φορές πρόεδρο στην Ουκρανία, τον Λεωνίτη Κούτσμα. Ζει ακόμα και νομίζω είναι θαλερός. Είναι άνω των 80. Λοιπόν, κάποια στιγμή μου λέει, μα κύριε Πουκαμισά, τι θέλουν οι Ρώσοι στην Κρυμαία? Αν κάτι είναι η Κρυμαία, είναι ελληνική. Νομίζω. Εσείς έχετε λέει περισσότερους τίτλους από τους Ρώσους. Νομίζω ο Κούσμαν ήταν εβραϊκής καταγωγής. Λοιπόν, ο Λεωνίτ. Δεν ξέρω, παραδέχομαι ότι δεν το γνωρίζω, όντως. Γνωρίζω όμως ότι, ότι ο γαμπρός του είναι εβραϊκής καταγωγής και ίσως να έχετε δίκιο επομένως. Ο γαμπρός του είναι σαν τους μεγάλους ολιγάρχες, ο οποίος είναι ο Βίκτορ Πιντσούκ. Δεν ξέρω πώς έχει βγάλει τα λεφτά του. Πάντως όλοι αυτοί κατάγονται από τον Ντνιπρό, το πρώην Ντνιπροπετρόφσκ, που είναι κατά κάποιο τρόπο η ακρόπολη της ουκρανικής πολιτικής τάξεως. Πάμε τώρα στο πρόβλημα που ζούμε και βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το πρόβλημα υπάρχει ένας φταίχτης ή είναι πολλοί οι φταίχτες? Είναι πολλοί οι φταίχτες. Ακριβώς. Να το βιώσουμε. Γιατί αυτό μετράει το άμεσο. Αλλά όταν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα, πρέπει να δούμε και ποιοι άλλοι πρέπει να συμπράξουν. Ας κολυμπήσουμε στον όρμο του διπλωμάτη και να κάτσουμε να τα δούμε τα πράγματα μέσα από έναν κόσμο ιδιαίτερης προσέγγισης. Σας ακούω. Κοιτάξτε, πρέπει να πω πρώτα απ' όλα, να μου επιτραπεί να πω ότι ανήκω σε εκείνους που εξεπλάγησαν, παρά το ότι βλέπαμε για μήνες τη συγκέντρωση των ρωσικών στρατευμάτων, και δεν μπορείς βέβαια στρατευμάτων να έχεις για πολύ καιρό να κάθονται, ή θα πρέπει να τα στείλεις σε αποστολή εμπόλεμη, ή θα πρέπει να τα επαναφέρεις στους στρατώνες τους. Αλλά πάντως ομολογώ, ήμουν και εγώ από τους πάρα πολλούς που θεωρούσαν ότι ο πρόεδρος Πούτιν ασκεί πίεση για να επιτύχει πολιτικό αποτέλεσμα, χωρίς να προσφύγει στη χρήση όπλων. Και ήμουν επίσης από αυτούς που θεωρούσαν ότι αν θα έμπαινε, αν θα έβαζε στρατεύμα, θα τα έβαζε μόνο στους δύο λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες και μόνο εφόσον έβλεπε ότι ισκείτο σε βάρος αυτών ασφυκτική πίεση από τον Ουκρανικό στρατό. Έτσι. Διαψεύστηκα. Το ίδιο βράδυ που κάποιος με είχαν ερωτήσει και έλεγα αυτή την, γνωρίζει ο στρατηγός, έλεγα αυτή τη γνώμη, το ίδιο βράδυ είδαμε ότι πληροφορηθήκαμε ότι ανακοίνωνε την λεγόμενη την ανεξαρτησία των αυτονόμων αυτών, των λαϊκών αυτών λεγόμενων δημοκρατιών. Αλλά όλοι ζήσαμε το προηγούμενο δίμηνο τις αγωνιώδεις προσπάθειες του Γάλλου Προέδρου και του Γερμανού Καγκελαρίου, έτσι, ο οποίος ξαφνικά αναγκάστηκε να κολυμπήσει σε νερά που δεν γνώριζε, να αναβιώσουν τις λεγόμενες συμφωνίες του Μίνσκ σε μια προσπάθεια
να αποτρέψουν επιδείνωση της επιτόπου κατάστασης. Και διότι ήταν αυτό, ήταν θα έλεγα δέσμευση της Ουκρανίας από το 2015 που έγιναν αυτές το λεγόμενο πρωτόκολλο του Μίνσκ το 12 Φεβρουαρίου του 2015 να το εφαρμόσουμε. Θα πω στη συνέχεια εφόσον με ρωτήσετε και δεν ξέρω τι προνοούσε αυτό. Πάντως προνοούσε γενικώς υπήν ιδιαίτερο διοικητικό στάτους για τις περιοχές αυτές που είχαν αυτονομηθεί κάθετος από σχιστή. Λοιπόν, όμως οι Ουκρανοί, και το έζησα αυτόν τον καιρό που ήμουν, δεν ήθελαν με τίποτα την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Μίνσκ. Λίγο πριν πάω στο Κίεβο, είχε γίνει λόγος για την φόρμουλα Steinmeier από το όνομα του νυν Προέδρου και τότε, τότε Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, που έλεγε με ποια διαδοχή βημάτων θα φτάναμε στην αυτονομία, στο ιδιαίτερο διοικητικό καθεστώς των χωρών εκείνων. Προέβλεπε διεξαγωγή εκλογών, παρουσία διεθνών παρατηρητών, προέβλεπε αλλαγή του συντάγματος της Ουκρανίας και αφού θα γίνονταν όλα αυτά και θα είχαν πιστοποιηθεί οι εκλογές και θα είχε αναγνωριστεί το ιδιαίτερο αυτό στάτους, τότε θα επανέρχονταν τα ουκρανικά στρατεύματα, όχι στα εδάφη ακριβώς, στις συνοριακές διαβάσεις μεταξύ των δημοκρατιών αυτών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, τίποτα αυτό δεν έγινε, θα έλεγα ότι κλωτσούσαν τα πόδια τους οι Ουκρανοί, διότι θεωρούσαν ότι υπό το βάρος ασφυκτικής πιέσεως είχαν υπογράψει. Λοιπόν, δεν συνεργάζονταν. Παρά το γεγονός ότι είχαν λάβει δεσμεύσεις. Ήθελα να αναφέρουμε τη συμφωνία του Μίνσκ. Γιατί πάντοτε μιλάνε για αυτήν, αλλά δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε στο Μίνσκ. Κοιτάξτε, βασικά ήταν δύο κομμάτια. Θα έλεγα ήταν το κομμάτι το στρατιωτικό και το κομμάτι το πολιτικό. Το κομμάτι το πολιτικό είχε κάποιες ασάφειες. Είπα δύο λόγια για το πολιτικό κομμάτι. Το στρατηγικό κομμάτι προέβλεπε πρώτα απ' όλα ακεχηρία, κατάπαυση πυρός, η οποία με πολλές παρεκκλήσεις τηρήθηκε. Προέβλεπε απεγκλωβισμό των δυνάμεων, απόσυρση βαρέων και άλλων όπλων, διαδοχικά ανάλογα γιατί όπλα μιλάμε, σε απόσταση 10, 30, 50 ή 60 χιλιόμετρα. Αυτά βρίσκονται στα χαρτιά. Το καλό της συμφωνίας του Μίνσκ ήταν τούτο. Πρώτον, έσωσε από μεγάλη συντριβή, πανολεθρία δηλαδή, τον Ουκρανικό στρατό τον καιρό εκείνο, ο οποίος είχε βρεθεί σε μια μέγενη στην πόλη, στην τοποθεσία Ντεμπάλτσεβο και ήταν η αποφυγή της ήττας σε αυτό το σημείο που οδήγησε τους Ουκρανούς στο Μίνσκ και από κοντά καλλιελάριο τότε Μέρκελ και τον πρόεδρο Ολάντ με τον Πούτιν και τον τότε πρόεδρο Ποροσέκο, υπό κράτος ανάγκης να υπογράψει, αλλά είχε και ένα άλλο καλό στη συνέχεια. Ενώ είχαμε πόλεμο, εμφύλιο, να μην τα λένε πράγματα με το όνομά τους, εμφύλιο, έτσι, εν τούτης μετέβαλε τη σύγκρουση σε αυτό που λέμε, πώς το λένε, σύγκρουση διένεξη χαμηλής εντάσεως, low intensity warfare, όπως νομίζω κοπιάρουμε από την αγγλική γλώσσα για αυτή την. Δεν έγινε, έκτοτε μεγάλος, έγιναν μόνο, ξέρετε, αψιμαχίες, νάρκες και βεβαίως θάνατοι πολιτών. Από νάρκες, από το κρύο, έγιναν και άλλα περιστατικά, αποκοπής εντελώς των επαρχιών αυτών παρά το γεγονός είχαν συμφωνήσει να παίρνουν τουλάχιστον οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί τις συντάξεις τους. Υπήρχε μια πίεση ισχυρή και συνεχής, κυρίως, και θα έλεγα όχι τόσο από την επίσημη κυβέρνηση αλλά και από αυτήν, όσο από τις δυνάμεις εθνικιστών, κυρίως δυτικοουκρανών πολιτοφυλάκων, ταγμάτων, πώς τα λένε, εθελοντικών, που είχαν στρατονιστεί στις περιοχές εκείνες. Πρέπει να τονίσουμε το εξής, αφού μου είπατε περί διπλωματίες.
πρέπει να αναγνωρίσουμε τη μεγάλη σημασία που έπαιξε ο ΟΑΣΕ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δει την, πώς να το πούμε, να αποκτήσει μεγαλύτερη ισχυρότερη αποστολή και δικαιολόγησε πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν την λειτουργία του. Ο ΟΑΣΕ έπτυξε εκεί μια αποστολή με άοπλους παρατηρητές, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες, 20-25 άτομα. Κάποια στιγμή και ο διευθυντής επιχειρήσεων ήταν Έλληνας εκεί. Και κατά μήκος της γραμμής αντιπαρατάξεως, τη λένε τυπικά γραμμή επαφής ή τη λέγανε, μήκος πολλών χιλιόμετρων. Είναι 400, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 480 χιλιόμετρα είναι αυτή η γραμμή. Ενώ το σύνολο του Ουκρανό, που είναι άλλο πράγμα, του Ουκρανο-Ρωσικού συνόρου, είναι πόσο είναι, 1400, νομίζω θα κάνω λάθος, θα σας πω πόσα είναι. Αλλά εκεί η γραμμή επιτήρησης από τους παρατηρητές του ΟΑΣΕ είναι τόσο, είναι 480 χιλιόμετρα μήκους. Λοιπόν, να το πούμε αυτό, ότι ο ΟΑΣΕ έκανε καλή δουλειά εκεί, ανεξαρτήτως και αν μην μένουμε σε στερεότυπα, τα τελευταία χρόνια επικεφαλής ήταν ένας πολύ καλός Τούρκος διπλωμάτης, Ορτουγκρούλ Απακάν. Το ατύχημα είναι ότι και ο διάδοχός του είναι Τούρκος, ο πρώην πρέσβης ή ένας από τους πρώην πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα. Το λέω το ατύχημα, όχι, δεν έχω κάτι κατά του ανθρώπου, αλλά δεν ξέρω. Δύο φορές στη συνέχεια θα μπορούσα να βρούμε από άλλη εθνότητα. Λοιπόν, αυτά. Στην ώρα δεν αυτή... έχω να πω κάτι άλλο για το Μίνσκ. Α, να πω τούτο. Ότι ποτέ δεν είδα έκφραση υποστήριξης των προσπαθειών του Σόλτς και του Μακρόν από άλλες πλευρές, ενώ δυτικές. Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Μπουκαμισά, είχαμε φτάσει ποτέ σε τέτοιο σημείο οι σχέσεις μας με την Ρωσία? Οι σχέσεις μας με την Ρωσία νομίζω υπάρχουν, επιδεινώθηκαν ήδη τον Ιούλιο του 18 με εκείνη την υπόθεση της απελάσεων, των απελάσεων Ρώσων διπλωματών κτλ. Νομίζω εκεί ο τότε Υπουργός Εξωτερικών κάπως απόλυσε την ψυχραιμία του, να το πω έτσι. Τη στιγμή αυτή... Νομίζω τότε είχαμε φτάσει σε ένα κακό σημείο, διότι θα έλεγα το προηγούμενο διάστημα η ελληνική πλευρά έκανε το σωστό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Και ας είχαμε και είχαμε μεγάλα project που δεν προωθήθηκαν ποτέ και διάφορα άλλα, ή διαπραγματεύσεις για να πάρουμε και κάποιο αξιόλογο οπλισμό ρωσικό, τελικά δεν ευωδόθηκε, αν και κατέπλευσαν και εντάχθηκαν στο οπλοστάσιο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων κάποια συστήματα. Αλλά γενικά ήταν οι σχέσεις τότε δέχτηκαν, το 18 δέχτηκαν μεγάλο πλήγμα. Και έκτοτε. Τη στιγμή αυτή η στάση μας μαζί με τη Ρωσία, τι είναι εκείνα τα οποία προϊονίζει? Ναι, λοιπόν. Γιατί βλέπετε ότι έχουμε ανοιχτά πάντα τα θέματα με τον... Κοιτάξτε, επειδή οι στιγμές είναι ιστορικές, δεν θα μιλήσω σαν διπλωμάτης. Ναι. Θα μιλήσω σαν Έλληνας πολίτης. Νομίζω πρέπει να κρατάμε όχι απλώς ένα τεχνητό διάβλο επικοινωνίας με την Ρωσία, αλλά πρέπει να ακολουθούμε τις σωστές, υπό τις περιστάσεις βέβαια, ισορροπίες. Δεν θα ήθελα ποτέ η Ρωσία να μας δει σαν εχθρό. Ποτέ. Δεν θα μας κάνει καλό. Το 1919 πήγαμε στην Ουκρανία. Με δύο μεγαρχίες.
με όλο το πρώτο σώμα στρατού και με τους καλύτερους αξιωματικούς μας. Αφήσα μια αρρωστία πίσω. Και ως πυρεώτης στρατηγέ θα πω ότι ήταν εκεί και από τις... από τα κορυφαία κομμάτια της, του ελληνικού σώματος, το 34ο Σύνταγμα Πυρεωτών. Α, μάλιστα. Και ήταν και η μόνη αποστολή η οποία έκανε το χρέος της ως την τελευταία στιγμή. Και είναι παλίστε... σωστό αυτό. Ενώ πήγαμε για να στηρίξουμε τους Γάλλους, όποιος διαβάσει, κοιτάγαμε εμείς να προστατεύσουμε τους Γάλλους, οι οποίοι ήταν αρνάκια. Όποιος διαβάσει τα απομνημονεύματα του Κονδύλη θα καταλάβει τι μάχες δοθήκανε τότε. Ναι. Με διαλυμένο το γαλλικό στρατό. Ναι. Και, εμείς απο... και αφήσαμε σώσα... πολλούς νεκρούς πίσω. Όπου, όχι ναι. μόνο 400 όπως λένε. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον 600 νεκροί. Ναι, ήταν περισσότεροι, ναι. Κάσπα. Και δεν έχουμε ούτε ένα νεκροταφείο εκεί, αλλά αυτό οφείλω στο γεγονός ότι επικράτησε μετά η επανάσταση Μπολσεβίκων και κανείς δεν μπορούσε να έχει να επικοινωνία. Να απαιτήσει κάτι τέτοιο, βέβαια. Εδώ να πω κάτι, κύριε Πρέσβη, αν μου επιτρέπετε. Σας ακούω, στρατηγέ. Ναι, λοιπόν, τότε οι αθηναϊκές εφημερίδες παρακολουθούσαν τις εξελίξεις εκεί στην Ουκρανία και δίνανε και κατευθύνσεις. Επικεφαλής εκεί το αυτό που συμμετείχαν οι δικές μας μεραρχίες ήταν ένας Ρώσος στρατηγός, λεγόταν Κουροπότκιν. Και τότε, μια μέρα, εκεί όλες οι αθηναϊκές εφημερίδες βγήκανε με έναν τίτλο έτσι εντυπωσιακό. Δεξιότερα Κουροπότκιν. Βλέπαν αυτοί από εδώ ότι για να αντιμετωπίσουν τους Μπολσεβίκους έπρεπε να κινηθούν δεξιότερα. Δηλαδή ναι. τραγικά πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, το λέω ναι, ναι, ναι. για να ευθυμίσουν έτσι ναι. λίγο να σπάσουμε την. Κοιτάξτε, εκεί τέλος πάντων, ξέρετε, ενώ συνήθως προσπάθησα το διάστημα που είμαι στην ενεργό υπηρεσία να διατυπώσω ένα αξίωμα. Ότι το οποίο νομίζω έχει κλονιστεί στη θέμελα τώρα ότι οι Έλληνες δεν πρέπει άλλη φορά να επαναλάβουμε να κάνουμε άλλο σφάλμα Ουκρανίας, αλλά επίσης δεν πρέπει να κάνουμε άλλη φορά το σφάλμα της Κρυμαίας, ενώ το, όταν δηλαδή επί όθωνος συνταχθήκαμε με την Ρωσική Αυτοκρατορία στον Κρυμαϊκό Πόλεμο 53-56 και 1853-56. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στις μέρες μας. Αυτή τη στιγμή βλέπω την Ρωσία πάρα πολύ μόνη. Τα αποτελέσματα και στον ΟΗΕ δείχνουν ότι ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν ήταν τόσο απομονωμένη η Ρωσία. Ίσως ξεπέρασε τα όρια. Πώς το διαβάζετε? Κοιτάξτε, τώρα απομονωμένη είναι. Απ' την άλλη έχει μια ισχυρή πλάτη ενώ την Κίνα. Η Κίνα νομίζω, βεβαίως η Κίνα δεν συντάσσεται 100% με την Ρωσία. Όχι βέβαια. Αλίμονο. Είναι όμως... ο βασικός κερδισμένος μέχρι στιγμής τουλάχιστον από αυτή την παγκόσμια κρίση. Είπε απλά παρόν. Ναι. Ποιοι λοιπόν, συνετάχθησαν με τη Ρωσία? Ναι. 141 είναι... χώρες. 141 χώρες. Με τη Ρωσία. Ποιοι συνετάχθησαν? Με τη Ρωσία. Να σας πω, τις διάβασα πριν από λίγο. 4-5 πόσες είναι? 5 είναι. Εκτός από τη Ρωσία, συντάχθηκε η Συρία. Η Αρμενία. Η Αρμενία. Συντάχθηκε η Βόρεια Κορέα. Η Λευκορωσία. Η Λευκορωσία. Αυτές πώς είναι, πέντε. Ούτε καν η Κούβα και η Βενεζουέλα δηλαδή. Όχι, ούτε πολύ, αυτές. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Νιούτραλ εκεί. Ναι, ναι. Αλλά προχτές στο Συμβούλιο Ασφαλείας, σημειώνω, ότι είχε τηρήσει ουδέτερη στάση, είχαν τηρήσει ουδέτερη στάση και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και, ναι, ναι. και η Ινδία. Και η Ινδία. Και η Κίνα. Και η Κίνα, ναι, ναι. Και αυτό, ειδικά για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με είχε ξενήσει. Ναι. Ναι, είναι η Ρωσία είναι εντελώς απομονωμένη, διότι πώς να στηρίξεις κάποιον ο οποίος εισβάλλει σε μια χώρα έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και είναι και άλλα πράγματα, δηλαδή που φεύγω από το διεθνές. Πώς αυτοί είναι αδελφικοί λαοί, πώς θα ζήσουν μεθαύριο? Η επόμενη μέρα ποια θα είναι? Έτσι.
ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την Ουκρανία, ποια θα είναι για την Ευρώπη, για τη Ρωσία, ποια θα είναι για, για μας. Η Τουρκία βλέπω ότι πολιτεύεται σε επιτίδιο σουδέτερος. Φρόνημα από δικής της πλευράς. Λοιπόν, ναι. Στα δική μου βλέπω μεγάλες καταστροφές. Με τι όπλα έχουν χτυπήσει οι Ουκρανοί ή οι Ρώσοι. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια για το πώς ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις και πώς φτάσαμε εδώ. Θα φτάσουμε στα όπλα. Έχουν όλα τα όπλα, ας πούμε, τα οποία είναι στη διάθεσή τους. Βέβαια, υπάρχουν και πληροφορίες ότι έχουν χρησιμοποιήσει και όπλα πιο μεγάλης ισχύως, αλλά όχι μέσα στις πόλεις, γιατί τώρα αρχίζουν να χτυπούν τις πόλεις. Με δύο λόγια, να πούμε τι συνέβη. Οι Ρώσοι είχαν ένα σχέδιο το οποίο δεν έχει σχέση με τα δικά μας τα σχέδια. Εφαρμόζουν ένα δόγμα, θα έλεγα, το οποίο δεν έχει επισήμως, δεν το λένε έτσι, το δόγμα Γερασίμοβιτς, το οποίο έχει διαφορές από τα δυτικά δόγματα πολέμου, δηλαδή ολιστική επίθεση εις βάθος επιχειρήσεις κλπ. Εν πάση περιπτώσει δεν χρειάζεται να τα αναλύουμε αυτά, είναι για μας. Λοιπόν, στηρίζονται στον εφοδιασμό, στηρίζονται στις ψυχολογικές επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Τον εφοδιασμό τον επέτυχαν και αυτό αποδεικνύεται ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατελήφθησαν, θα έλεγα στην αρχή, εξαπίνης χωρίς να καταλάβουν τι έγινε. Το σχέδιο άμυνας των Ουκρανών, εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτοί εκπαιδεύονται τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια από Αμερικανούς. Τους έχουν δώσει όπλα και σύγχρονα όπλα. Τους έχουν δώσει το καλύτερο αντερματικό όπλο που υπάρχει στον κόσμο, το Javelin, το οποίο έχει κάνει ζημιές. Θα σας διαβάσω μετά τις απώλειες που ήταν μέχρι τώρα το απόγευμα για τον ρωσικό στρατό και θα εξηγήσω μερικά πράγματα από αυτά που θα πούμε, τι απώλειες έχουν. Και αυτές οι απώλειες είναι λιγότερες από τις πραγματικές, γιατί οι απώλειες που καταγράφονται, που θα σας πω σε λίγο, είναι με φωτογραφίες. Έχουν φωτογραφίσει ή με drone ή από το έδαφος. Λοιπόν, άρα είναι επιβεβαιωμένες. Ο Ουκρανικός στρατός, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί ευθέως στον ρωσικό στρατό, δεν κατέλαβε γραμμές άμυνας, γραμμικές ή ξέρω εγώ σε βάθος όπως συνήθως γίνεται, αλλά κάνανε το εξής τρίκ. Πήγανε στις μεγάλες πόλεις και εγκατασταθήκανε μέσα σε αυτές, δημιουργώντας γραμμές αμήνης περιμετρικά των πόλεων. Δηλαδή δημιουργήσαν ένα περίκλειστο, όπως λέγεται στην αμυντική ορολογία. Οι Ρώσοι λοιπόν κάνανε το εξής. Επιτεθήκανε σε τέσσερους άξονες εναντίον της Ουκρανίας, τους πιάσανε, επαναλαμβάνω, εξαπίνης, δεν το περιμέναμε και αυτό αποδεικνύεται ότι δεν είχαν κάνει επιστράτευση. Μετά τη δεύτερη, την πρώτη μέρα και μετά τη δεύτερη έγινε γενική επιστράτευση και επανδρώσανε τις μονάδες όπου βρισκόταν στις περιοχές. Δηλαδή δεν περιμένανε και αυτοί, παρά τα όσα λέγανε και θα επιτεθούν, τελικά ο Ζελένσκι δεν το πίστευε. Πίστευε στις υποσχέσεις των Αμερικανών. Στην πρώτη φάση λοιπόν που διήρκησε μερικές ημέρες, οι Ρώσοι βάλανε το 35% των δυνάμεών τους. Θα μου πει κάποιος, γιατί το 35% ήταν τόσο σίγουρο θα επιτύχουνε. Όχι, στηριζόντας τον εφενδιασμό και στην τακτική του σχεδίου τους. Αλλά επιπλέον είχανε οργανώσει και ομάδες κομάντος που θα πηγαίνανε στο Κίεβο, θα μπαίνανε μέσα και θα εκτελούσαν το Ζελένσκι. Δεν τους βγήκε το σχέδιο αυτό και δεν τους βγήκε διότι δεν μπόρεσε να υλοποιήσουν τους χρόνους που έπρεπε να γίνει τα διάφορα βήματα. Στείλαν περισσότερες μονάδες, φτάσαμε στο 50-60%. Πάλι δεν προχωρήσανε, γιατί στις συνομιλίες που κάνανε τις πρώτες συνομιλίες, όχι αυτές που θα γίνουν αύριο, για δύο μέρες μείναν αδρανείς. Μα θα πρέπει κάποιος βομβαρδίζανε. Έτσι συμβαίνει πάντα. Δεν σταματάν τα όπλα, δεν σιγούν τα όπλα. Ακόμα και όταν υπογράφονται συμφωνία κατάπαυση πυρός, πάλι έχουμε πειρά. Κάποιες πλευρές παραβιάζουν η μία την άλλη τη συνθήκη. Και τότε λοιπόν, αφού συνέβησαν όλα αυτά που είδαμε αυτές τις μέρες, τώρα είμαστε, αύριο θα είμαστε στην 8η μέρα. Μέχρι σήμερα είμαστε στην 7η μέρα. Όταν λοιπόν η Ευρώπη και η Αμερική αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, με κυρώσεις
τις πιο σκληρές που υπήρχαν, να κυνηγάνε ακόμα και ανθρώπους και ηγέτες και ούτω καθεξής. Ο Πούτιν αισθάνθηκε, ας το πούμε, ότι πληγωμένος από τις εξελίξεις, τα έβαλε και με τους στρατιωτικούς του, γιατί δεν προχωρήσανε, αλλά εδώ υπάρχει μια δικαιολογία. Οι εντολές από το Γενικό Επιτελείο της Ρωσίας ήταν να μην μπουν στις πόλεις μέσα για να μην έχουμε θύματα αμάχους. Γιατί το λέω αυτό? Δεν μπορεί να μπει στη Μαριούπολη, στο Χάρκοβο. Το Χάρκοβο, όπως ξέρω και ο Σπρέψ, έχει 75% ρωσικής καταγωγής πολίτες. Λοιπόν, άμα μπει μέσα και χτυπάς, θα σκοτώσεις και τους δικούς σου ανθρώπους. Γι' αυτό προσπαθήσανε επενδυαστικά να τους περικυκλώσουν, να τους παραδοθούν και ούτω καθεξής. Τώρα λοιπόν που φτάσανε εδώ και στριμωχτήκανε τόσο πολύ, δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ άγρια. Δεν εφαρμόσανε και οι Αμερικανοί μία από τις ρίσεις του Σουντζού που λέει, όταν στριμώχνεις τον άλλον του αφήνεις μια διέξοδο για να μπορέσει να ξεφύγει, να το δώσει την ευκαιρία να συζητήσει, να πάμε σε συνομιλίες. Το σφίξανε τόσο πολύ, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο Πούτιν να αισθάνεται, γιατί είπαμε είναι πολύ απομονωμένος τα ψηφίσματα αυτά, ότι δεν μπορεί να κάνει πίσω, και διέταξε σκληρή ισχύ πλέον εναντίον των πόλεων. Είδατε καθόλου αεροπορία αυτές τις μέρες? Πολεμάνε στρατούς και δεν είδαμε αεροπορία. Είδατε άρματα να μπαίνουν σε πόλεις κλπ? Όχι, δεν μπαίνουν μόνο στα άρματα, είναι άλλο πράγμα αυτό. Είναι ανασφαλή και ευάλωτα αν μπουν μέσα μόνο τους. Αλλά γενικώς δεν είδαμε ούτε πυράβλους, ειδικούς μεγάλους πυράβλους, κιντζάλ να δούμε, πυράβλους πολύ ισχυρούς νέας τεχνολογίας. Χρησιμοποιούσαν τα παλιά συστήματα. Τώρα λοιπόν που δόθηκε εντολή, φοβάμαι ότι θα δούμε ένα μακελιό, γιατί πλέον είναι αποφασισμένοι να μπουν μέσα στις πόλεις, όπως βλέπουμε μπαίνουν στη Μαριούπολη μέσα, έχουμε πολύ νεκρές μάχες και δυστυχώς θα έχουμε και αμάχους. Γι' αυτό οι Ρώσοι είπανε, ανοίξανε διαδρόμους να φύγουν οι άμαχοι όσοι μπορούσαν, και έφυγε αυτό το κομβόι της από το προξενείο μας στη Μαριούπολη και ούτω καθεξής. Στρατηγέ μου. Ναι, Αντρέα. Στρατηγέ μου. Ναι. Ο Πούτιν στη Ρωσία, ναι, δεν αντιμετωπίζει αγανάκτηση. Όχι. 68% είναι οι μετρήσεις τώρα σημερινές που διάβασα. 68% υπέρ του Πούτιν και υπέρ του αγώνα που γίνεται εκεί. Δεν νομίζω ότι είναι χαμηλό νούμερο. Μιλάμε για μεγάλο αριθμό νεκρών. Θα σας πω πόσους νεκρούς έχει. Γιατί σήμερα δώσανε τα στοιχεία. Δώσανε τα στοιχεία και τα έχω σημειώσει για να στα αναφέρω. Λοιπόν, από ρωσικής πλευράς, 498 στρατιώτες νεκροί, 1600 τραυματίες, Ουκρανία, 2870 στρατιώτες νεκροί, 3700 τραυματίες. Για αμάχους δεν λένε τίποτε. Φυσικά υπάρχουν άμαχοι. Βέβαια τα νούμερα που έδινε η Ουκρανία, 5.500 στρατιώτες, ξέρω εγώ κάπου 5.800, δηλαδή είναι αστεία, έτσι, το αντιλαμβανόμαστε, δεν ισχύουν. Εδώ στον Ελληνοαρμανικό πόλεμο, Αντρέα και κύριε Πρέσβη, όλοι... Ακούμε πολύ προσοχή η στρατηγική. Είναι 7.981 Έλληνες. Δεν μπορεί να φτάσουν σε 4 μέρες οι Ουκρανοί, πώς, αφού ήταν στις πόλεις μέσα, να σκοτώσουν 5.500-6.000 Ρώσους. Είναι, εντάξει, αυτά είναι η προπαγάνδα που παίζεται κάθε φορά στις πολεμικές αναμετρήσεις. Εδώ θα μου επιτρέψετε. Οι απώλειες των Ουκρανών. Οι απώλειες των Ουκρανών, επαναλαμβάνω, είναι 2.870 στρατιώτες νεκροί και 3.700 στρατιώτες τραυματίες. Δεν έχουμε στοιχεία για τους αμάχους. Φυσικά υπάρχουν κάποιες δεκάδες έως εκατοντάδες νεκροί άμαχοι. Μάλιστα. Αλλά όχι τόσο πολύ μεγάλος αριθμός, διότι επαναλαμβάνω, δεν γινόταν επιχειρήσεις εντός κατοικημένων τόπων. Δεν είχαν μπει στο αστικό ιστό μέσα. Ήταν στα περίχωρα, στα προάστια. Κατάλαβα. Οπότε δεν είχαμε νεκρούς μέσα. Εδώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Να πω τις απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων. Και εδώ θα σας πω ότι τις μέτραγα το πρωί, υπάρχει μια ιστοσελίδα, μια υπηρεσία η οποία καταγράφει επακριβώς. Και πώς τις καταγράφει, όπως σας είπα, παρουσιάζει και τις φωτογραφίες και με τον τίτλο επάνω κλπ. Δηλαδή, άμα μπείτε στην σελίδα αυτή μέσα που την έδωσε ο κύριος Πρέσβης, που την ξέρει, θα δούμε ότι είναι οι επιβεβαιωμένες με τη φωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι είναι παραπάνω οι απώλειες.
Είναι και κάποιες που δεν τις βρήκανε, δεν τις είδανε, τα πήρανε κλπ. Λοιπόν, μέχρι τώρα ήταν το πρωί λιγότερα και είδα μέχρι το βράδυ, μέσα σε μισή μέρα, αυξηθήκανε απώλειες σε οπλικά συστήματα, έτσι. Μπορεί να είναι και συστήματα επικοινωνιών. 467, το πρωί ήταν γύρω στα 320. Λοιπόν, από αυτά 198 συστήματα καταστραφήκανε πλήρως, 121 εγκαταλείφθηκαν και εχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτό 149. Τώρα τι σημαίνει εγκαταλείφθηκαν, για να ξέρει ο κόσμος. Εγκαταλείφθηκαν σημαίνει έπαθαν μια βλάβη, κάτι έγινε, δεν λιποταχτήσανε, γιατί λένε λιποταχτούν, είναι νέοι στρατιώτες. Λάθος, είναι όλοι επαγγελματίες ότι υπάρχει μια σερωσία. Δεν είναι στρατιώτες θητείας. Από τα άρματα, να σας πω 3-4 από τα στοιχεία έτσι που λαμβάνω μέρος. Τα άρματα δεν είναι τελευταίας γενιάς, δεν είναι αρμάτα κλπ. Είναι παλαιότερης γενιάς άρματα. Έχουμε μέχρι τώρα 54 άρματα, εκ των οποίων 17 καταστραφήκανε, άρα ευρύθησαν με εντερματικά. Είπαμε τζάβελιν, αυτό είναι το καλύτερο. Ένα εγκαταλείφθηκε, προφανώς από βλάβη. Και 21 εχμαλωτίστηκαν κάπου στην περιοχή. Από τεθωρακισμένα οχήματα μάχης μεταφοράς προσωπικού είναι 150 με 200. Αντιαρματικά 18 έχουν καταστραφεί, έχουν βγει εκτός. Ρημουλκούμενα πυροβόλα 6, αυτοκινούμενο πυροβολικό 10, πολλαπλοί εκτοξευτές πυράβλων, όπως και είδε τα Γκράντο, Τορνέδο, ίσως να τα ξέρει ο κύριος πρέσβης. 11 συνολικά. Τα Γκράντ είναι αυτά, είναι πολλαπλοί εκτοξευτές. Τους Ουκρανούς τους βοήθησαν καθόλου τα Μπαϊρακτάρ? Ναι, στις πρώτες μέρες πρέπει να τους βοηθήσανε, γιατί πολλές από τις φωτογραφίες από ό,τι είδα εκεί στο αυτό είναι από Μπαϊρακτάρ, λέει. Λοιπόν, άρα τους βοηθήσανε, βέβαια τα καταρρύψανε, όσα βρίσκανε τα καταρρύψανε οι Ρώσοι, σύν ακόμα και τη βάση εκεί που απογειωνότανε, την έχουν καταστρέψει, έτσι λένε. Δεν ξαναβγήκε Μπαϊρακτάρ τελευταίως. Λοιπόν, αντιεροπορική πύραυλη 17, έχει σημασία εδώ, είναι όσα, έχουμε τέτοια και εμείς εδώ, Στρέλα, έχουμε Τόρμη 2, έχουμε και εμείς τέτοια και Παντσίρ, χτυπήσαν και Παντσίρ αντιεροπορικό. Τώρα στα αεροσκάφη. Έχουν καταρρύψει τρία αεροσκάφη. Τα Παντσίρ χτυπήθηκαν και στη Λιβύη, έτσι. Ναι, βέβαια. Βέβαια, τα χτυπήσανε και στη Λιβύη, ναι. Λοιπόν, τα Μπαϊρακτάρ. Δηλαδή, Μπαϊρακτάρ εναντίον Παντσίρ. Και κέρδισε το Μπαϊρακτάρ. Ναι. Αεροσκάφη τρία. Ένα Σουχόι 30, ένα Σουχόι 25 και προσέξτε, ένα Αντόνοφ 26. Το Αντόνοφ, Αντρέα, ο κ. Πρέβης είμαι σίγουρος το ξέρει, είναι το μεγαλύτερο αεροσκάφος, μεταφορικό αεροσκάφος του κόσμου. Αυτά τα θηριώδη, τα τεράστια, ας πούμε. Και λένε οι πληροφορίες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί, οι Ρώσοι δεν μιλάνε, ότι μετέφερε αλεξιπτοντιστές για την επίθεση στο Κίεβο. Ήταν τις πρώτες μέρες, πρώτη-δεύτερη μέρα που έγινε αυτό. Μες. Που σημαίνει, αυτό παίρνει. Θυμάστε όταν εκενώνανε την Καμπούλ ένα γιγαντιαίο αεροπλάνο που έβαλε 450 άτομα μέσα, που είδε μια φωτογραφία που έδινε στη γυλιά του αεροσκάφους γύρω στα 500 άτομα. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάστε την φωτογραφία. Μάχε όταν φωτογραφία. Εκενώνανε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το αεροσκάφος του Αντόνοφ. Όχι, αυτό είναι το αμερικανικό, αλλά έτσι είναι το Αντόνοφ. Τόσο μεγάλο, αντίστοιχο. Ναι. Λοιπόν, και από ελικόπτερα, από ό,τι βλέπω, έχουν καταρρευτεί 6 ελικόπτερα, τα οποία όλα είναι επιθετικά. Είναι το MI-24, MI-35 και το KA-52, το Alligator. Λοιπόν, τα άλλα οχήματα και τζιπ, αυτά αφήστε τα, δεν είναι, πάντα υπάρχουν απώλειες. Και ήθελα να πω και κάτι άλλο, επειδή ακούγεις τηλεοράσεις. Αυτό το τεράστιο κομβόι, το οποίο κινείται 64 χιλιόμετρα κομβόι, το οποίο λέει κινητοποιήθηκε κανένα 20 χιλιόμετρα έξω από το Κίεβο και λοιπά, και δεν κινείται. Και ακούω, λέει, μείναν από βενζίνη και τέτοια αστεία πράγματα. Μα είμαστε σοβαροί, αυτό το κομβόι μεταφέρει και πετρέλαια για να βοηθήσει τα άρματα. Και η απόσταση, για πέστε κύριε πρέσβη, εσείς που ξέρετε ακριβώς, από τα σύνορα τα ανατολικά της Ουκρανίας μέχρι να φτάσουμε στο ποταμό, στο Δνίπερο ποταμό, πόσα χιλιόμετρα είναι, 200-300 είναι. Εξαρτάται από πού μπαίνουν. Αν μπαίνουν, ας πούμε, από το Χάρκοβο, παρακάμπτοντα το Χάρκοβο. Παρακάμπτοντα το Χάρκοβο, μέχρι να φτάσουν στο Κίεβο, περνάνε από το Πολτάβα και συνολικά η απόσταση είναι 500.
500 χιλιόμετρα. 500 χιλιόμετρα. Ναι, από... όχι σε ευθεία γραμμή, διότι όσο και να είναι άρμα μάχης, φαντάζομαι ότι θέλει να εξυπηρετηθεί από την οδική υποδομή που υπάρχει. Όχι, χρησιμοποιούν τον κύριο δρόμο, χρησιμοποιούν όλα αυτά. Ο κύριος δρόμος τόσο είναι. Αλλά νομίζω ότι τα άρματα τα ρωσικά, δεν ξέρω, πρέπει να παίρνουν και από βορρά-βορανατολικά. Πρέπει να μπαίνουν από το Τσερνιγίβ, που είναι στα σύνορα πολύ κοντά με τη Ρωσία, αλλά επίσης κοντά και με τη Λευκορωσία. Από Τριεστινές, ας πούμε. Εκεί θα είναι και 400 χιλιόμετρα. Δεν μπαίνουν και από το Λευκορωσικό έδαφος. Όχι, δεν μπήκα, δεν μιλάμε για αυτά. Μιλάμε για το μεγάλο κομβόι. Γιατί το μεγάλο κομβόι νομίζω μπαίνει από, την, πώς θα το πούμε, την αριστερή όχθη κατεβαίνει. Από την αριστερή όχθη του Δνίπερου. Έρχεται και από... το ερώτημά μου είναι πώς θα μπει μετά όμως. Γιατί θα καταστρέψουν τις γέφυρες του Κιέβου. Τις γέφυρες του Κιέβου, από ό,τι κατάλαβα, δεν τις έχουν πλήξει ακόμα, έτσι δεν είναι? Όχι, τις χρησιμοποιούν, τις ελέγχουν. Τις έχουν καταλάβει οι Ρώσοι με αποτέλεσμα να τις ελέγχουν και να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διέλευση. Επιτρέπουν στατικά. Άρα λοιπόν δεν πρόφτασαν ή δεν θέλησαν οι Ουκρανοί να τις υπονομεύσουν, να τις ανατινάξουν. Ακριβώς. Ευχαριστώ. Όχι, και εγώ τους δύο. Δεν έχω να πω τίποτα παρά μόνο αν με ρωτήσει ο κύριος Μαζαράκης, αλλά απλώς αν μου επιτρέπει και ο κύριος Μαζαράκης και ο χρόνος δηλαδή, ο πανδαμάτορ, να ρωτήσω τον στρατηγό. Συνήθως υπάρχει το αξίωμα ότι ο επιτιθέμενος έχει μεγαλύτερες απώλειες από τον αμυνόμενο. Σαφώς. Εδώ γιατί δεν γίνεται αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε τουλάχιστον? Γιατί είναι πολύ ισχυρότερος. Αυτό είναι. Ο ρωσικός στρατός. Είναι η δύναμη πυρός. Λοιπόν, υπερευχαριστώ και τους δύο για την απόψινή μας κουβέντα. Και σύντομα, κύριε Πρέσβη, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Στρατηγέ μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κύριε Πρέσβη. Γεια σας.